Κύριε Γερασκέλη, βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο. Έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος του έργου. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τι υπολείπεται και βέβαια πότε θα έχουμε την εικόνα όπως ήταν παλιά η περιοχή. Έχει ολοκληρωθεί το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου που ήταν η δημιουργία των πασάλων, έτσι, και η σκηροδέτησή τους και όλα αυτά. Τώρα αυτό που γίνεται και μένει και όπως έχετε δει είναι η δημιουργία του λεγόμενου κεφαλόδεσμου, δηλαδή πάνω στο κεφάλι των πασάλων γίνεται ένα τυχείο καινούριο το οποίο εδράζεται πάνω στους πασάλους, το οποίο όπως θα έχετε δει έχει γίνει το καλούπωμα και εν πάση περιπτώσει σήμερα και αύριο θα πέσουν τα μπετά. Από αμέσως αυτό το χρόνο και μετά οι εργασίες πια που θα απομένουν είναι πάνω στην ανοδομή και πιστεύω ότι... Πλακώστρωση ένα... δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή η παράδοση του έργου στην μορφή που είχε πριν γίνουν οι ζημιές αυτές. Πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απρίλη, λίγο πριν το Πάσχα, θα έχει ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί στους πολίτες. Βεβαίως υπάρχουν και ακούω και εγώ φωνές που λένε γιατί καθυστερεί, γιατί οτιδήποτε άλλο κτλ. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον ανάδοχο, αν έχει καθυστερήσει, προφανώς και έχει καθυστερήσει. Απλό αυτό που μπορώ να πω. Είναι και καιρή, βέβαια, παιδιά, για το τελευταίο. Εντάξει, να σας πω, η υπηρεσία έχει κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου να φέρει σε γνώση του αναδόχου ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και συνέπειες από την όποια καθυστέρηση ήθελε προκύψει. Όμως ελπίζω, μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Το δύσκολο κομμάτι του έργου. Δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι το σημείο αιχμής που επιτρέπει. Τελείωσε. Να... Από εκεί και πέρα είναι πια πολύ εύκολα τα πράγματα και με μια ένταση εργασίας με περισσότερο προσωπικό, γιατί βλέπει και ο κόσμος ότι δεν έχει πολύ κόσμο κτλ. Όμως η εργασία είναι το είδος της εργασίας, στα που δεν έχει να κάνει με πολύ κόσμο και πολλά μηχανήματα. Είναι αρκετά εξειδικευμένη σε σχέση με την κατασκευή αυτού του κεφαλόδεσμου που λέμε. Αυτό τελείωσε, έφαγε κάποιο χρόνο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλά. Από εκεί και πέρα η παρέμβαση της αποκατάστασης. Θα τρέξει πολύ γρήγορα και θα έχει και κόσμο και όλα τα σχετικά. Σας είπα, πιστεύω ότι σίγουρα πριν το Πάσχα το έργο θα έχει αποδοθεί στους πολίτες. Έχουμε ήδη δείγματα το αν προστατεύεται από την διάβρωση και τον κυματισμό έτσι όπως μέχρι στιγμής διαμορφώθηκε. Ναι, κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στα συγκεκριμένα σημεία που έχει γίνει η παρέμβαση. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να πούμε ακόμη μια φορά, γιατί εξακολουθεί δυστυχώς να υπάρχει αυτή η παρανόηση, ότι έπεται ένα άλλο έργο μεγάλο που αφορά το θαλάσσιο τμήμα της παραλίας. Δηλαδή το σύστημα προστασίας αχτής, όπως λέμε. Αυτό έχει υποβληθεί πρόταση για το ΕΣΠΑ, για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα μέσω της Περιφέρειας. Είναι στη διαδικασία της αξιολόγησης, είναι υπερώριμο το έργο και πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε την απόφαση ένταξης προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του δεύτερου έργου που αφορά τη δημιουργία εκ νέου της παραλίας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση αυτό το έργο με το άλλο, όμως αντιλαμβάνεστε. Έχουν τον ίδιο στόχο. Ακριβώς. Ότι πέραν της προστασίας που έχει γίνει, δηλαδή η κατασκευή αυτή είναι πάρα πολύ βαριά κατασκευή και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο πρόβλημα. Ακόμα καλύτερα θα είναι η κατάσταση όταν δημιουργηθεί ξανά η παραλία μπροστά, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα μπορεί και να μην ρίχνει περισσότερες. Ελπίζω. Για αυτά καλά εσείς.